Καλημέρα, ζεστή καλημέρα και στον Δήμαρχο Χερσονήσου, Γιάννη Σέγκο, και εκ νέου υποψήφιο Δήμαρχο σε αυτές τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας τον Οκτώβριο. Καλημέρα, κύριε Σέγκο, τι κάνετε? Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα σε όσους μας ακούν. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Αμήν, Παναγιά μου, να είναι καλή εβδομάδα. Και βέβαια, μια εβδομάδα η οποία ξέρετε κι εσείς είσαστε πονεμένοι εκεί στο Δήμο Χερσονήσου. Θα έχει και μια παραπάνω καιρική αστάθεια. Υπάρχει και το έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, όπως επίσης και της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης. Και άκουγα πριν από λίγο και τον κλήρωχο τον Μαρουσάκη να μας λέει ότι ξέρετε, από αύριο ένας μεσογειακός κυκλώνας, σύγκρουση με ψυχρής και με θερμής αέριας μάζας από τα Ιόνια, η οποία έρχεται προς τα νότια και ανατολικά, μπορεί να μας προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Και το λέω γιατί είσαστε πολύ πονεμένοι και ακόμα παλεύετε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς αυτές οι καιρικές συνθήκες, δηλαδή της αστάθειας που δημιουργείται κατά τους προηγούμενους μήνες λόγω της εμπλοκής ψυχρών και θερμών αέριων μαζών, είναι αυτές που δημιουργούν τα μεγάλα προβλήματα, τα μπουρίνια τα έντονα, τις βροχοπτώσεις έντονες και εν τέλει τις θεομηνίες. Όπως το ζήσαμε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2020 που πάθαμε τις τεράστιες ζημιές, ή πέρυσι το 2022 που είχαμε αντίστοιχες θεομηνίες. Βέβαια, δυστυχώς τις μεγάλες ζημίες πέρυσι τις έπαθε και δυστυχώς είναι και δύο νεκρούς στο Δήμο Μαλεβιζίου. Όμως όντως χρειάζεται επαγρύπνηση. Έγκαιρη προειδοποίηση ή δυνατόν από το κράτος προκειμένου να μας ενημερώνει, και βέβαια οι δικές μας ενέργειες που έχουν να κάνουν με την πολιτική προστασία μέχρι εκεί που μπορούν αυτές να γίνουν δυνατές. Mm-hmm. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο ότι έχουμε και εμείς ακούσει ότι πρόκειται και έχουμε ενημερωθεί ότι πιθανότατα να έχουμε κάποια πιο ενέντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες μέρες. Πάντως, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, κύριε Σέγκο, έτσι όπως τη λέτε και εσείς. Την έχω αναφέρει πολλάκις και εγώ, ότι ξέρετε, μετά όταν θα σου έρθει ένα φυσικό φαινόμενο, όποιο και είναι αυτό το φυσικό φαινόμενο, που μπορεί να είναι η πυρκαγιά, ο σεισμός, η πλημμύρα κλπ., δεν αρκεί να λες ότι παίρνεις κάποια μέτρα για την αποκατάσταση. Το ζητούμενο είναι στην πρόνοια σου ως πολιτεία να έχεις δώσει αυτή την δυνατότητα στην περιφέρεια, στο Δήμο, έτσι ώστε να μπορεί να ελιχθεί, να μπορεί να προγραμματίσει, να μπορεί να κάνει τα δέοντα, και βέβαια να έχει ένα προγραμματισμό και ένα σχέδιο για να ξέρει και ο άλλος ποιος είναι οι υποχρεώσεις του και να προχωρήσει να πάει μπροστά για την προστασία των κατοίκων του. Έτσι δεν είναι? Βέβαια, το έχετε πει και εσείς πολλές φορές. Το πιο σημαντικό είναι αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, που έχει να κάνει με την ευελιξία και τον καλό συντονισμό των μηχανισμών προκειμένου αυτές να αποδίδουν όταν έρχεται η ώρα. Γιατί, να σας πω κάτι κακά τα ψέματα. Πριν από 2 χρόνια, αν ενθυμίστε, λόγω θεομηνιών βροχοπτώσεων στη Γερμανία, δεν καταστράφηκαν οικίες, είχαν 168 νεκρούς. Mm. Είχαν στη Χαβάη πολλούς νεκρούς από πυρκαγιές. Και έρχονται κάθε χρόνο βάσεις στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Αμερική, στην Καλιφόρνια. Σε όλο τον κόσμο, έτσι ακριβώς. Τεράστιες πυρκαγιές σε πολλά μέρη του κόσμου. Δεν έχει να κάνει λοιπόν με την ανεπάρκεια ενός κράτου ως προς τα μέσα. Γιατί και η κλιματική αλλαγή παρατηρείται ότι επιφέρει πολλές φορές συνθήκες οι οποίες είναι μη αναμενόμενες. Τα πιο προηγμένα και τα πιο πλούσια, αν θέλετε, κράτη που διαθέτουν πόρους για πολλά πράγματα, και όμως δεν είναι ικανά να ανταποκριθούν ούτε στην καταστροφή περιουσιών, δυστυχώς, ούτε στην απώλεια ανθρώπινων ζώων. Mm-hmm. Πολλό δε μάλλον κράτη όπως είναι το δικό μας, τα οποία είναι αναπτυγμένα μεν, αλλά οικονομικά αναπτυσσόμενα και δεν έχουν τους πόρους αυτούς που απαιτούνται την εκάστοτε στιγμή. Άρα λοιπόν, σίγουρα ο καλός προγραμματισμός ή, αν θέλετε, ο καλός συντονισμός των μέσων είναι αυτό που μπορεί να βοηθήσει. Αλλά μην γελιόμαστε, στη θεομηνία. Δυστυχώς, όταν υπάρχει θεομηνία, κυρία Δουλγεράκη, και την έχουμε ζήσει στο παιδί μας, υπάρχει υπέρβαση της υπολογισμένης δυνατότητας αντιμετώπισης των φαινομένων από το οποιοδήποτε σύστημα. Είτε αυτό είναι σύστημα παροχέτευσης νερού, είτε είναι ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την πυρκαγιά, είτε είναι για το σεισμό, είτε οτιδήποτε άλλο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πολύ απλά πρέπει να έχουμε έτοιμους μηχανισμούς όσο γίνεται για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, και βέβαια είναι πολύ σημαντικό τη στιγμή που η κλιματική αλλαγή και η κλιματική κρίση είναι παρούσες πλέον στη ζωή μας, να έχουμε έτοιμους μηχανισμούς αποκατάστασης, mm-hmm, αν θέλετε, και πούλος των πληγών. Κύριε Σέγκο, η πενταετία που πέρασε αρκετά δύσκολη.
για πάρα πολλούς λόγους. Για την αντιμετώπιση όλων αυτών, ένα μέρος αυτών που αντιμετωπίσατε ήταν και όλες αυτές οι καταστροφές. Και η πενταετία που έρχεται φαίνεται στον οριζοντά να είναι αρκετά αδύσκολη επίσης, λόγω και των οικονομικών. Γιατί εκ νέου υποψήφιος λοιπόν? Λοιπόν, καταρχήν ξεκινήσατε με μία δύσκολη αλλά ρεαλιστική πραγματικότητα. Η τετραετία που πέρασε, όχι πενταετία, πενταετία είναι η επόμενη, ναι, δεν ήταν αρκετά δύσκολη. Ήταν η χειρότερη, πιο δύσκολη δημοτική θητεία, εκτιμώ, ever, αλλά εν πάση περιπτώσει, πολύ, πολύ, πολύ δυσκολότερη από όσες έχω ζήσει εγώ τα τελευταία 15 χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά. Ήταν μια θητεία η οποία, κυρία Δουλγεράκη, είχε μια σωρία παραγόντων που την κατέστησαν πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη, προφανώς από όλες τις δημοτικές αρχές της χώρας, αλλά ειδικά από δήμους όπως ο δικός μας, ο οποίος επλήγησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό αποθεομηνίες. Μην ξεχνάμε καταρχήν ότι η πανδημία στις αρχές του 2020 ήταν αυτή που έδωσε ένα πολύ μεγάλο χτύπημα στις διοικητικές μηχανές όλου του δημοσίου και όλων των επιχειρήσεων, εν πάση περιπτώσει, και όλης της οικονομίας, καθώς ο κορονοϊός πρακτικά αποψήλωσε τις υπηρεσίες μας από προσωπικό. Το 60-70% του προσωπικού ήταν σε άδειες ειδικού σκοπού ή τηλεεργασία. Και αυτό βέβαια σε υπηρεσίες αιχμής και αντιμετώπισης βασικά της καθημερινότητας των πολιτών, όπως είναι η Δήμη, γιατί η Δήμη είναι ο σημαντικό, ο πιο κοντινός θεσμός προς τον πολίτη, που άπτεται της καθημερινότητάς του και αντιμετώπισης των καθημερινών του προβλημάτων. Δυσχέραινε πάρα πολύ το έργο μας, είτε στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας, είτε στην υλοποίηση έργων. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί δημιούργησε θέμα σε ένα τουριστικό δήμο πολύ μεγάλο όπως είναι ο Δήμος Χερσονήσου. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, το δεύτερο πολύ σημαντικό πρόβλημα ήταν οι θεομηνίες που έπληξαν το Δήμο μας. Τις θυμάστε και εσείς όπως τις αναφέρατε. Ένα χρόνο περίπου, δηλαδή τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη του 2020, ένα χρόνο μετά την ανάληψη της δημοτικής θητείας. Δηλαδή ήρθε ένα πολύ μεγάλο χτύπημα οπισθοδρόμησης στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων, καθώς το όποιο προσωπικό υφίστατο εδώ, γιατί να μην ξεχάσω να πω ότι με άδειες ειδικού σκοπού, τηλεεργασία και μέτρα κατά του COVID, ήμασταν μέχρι και πέρσι τον Ιούνιο. Νομίζω το θυμάστε, έτσι δεν είναι? Ποιος το θυμάται? Μέχρι πέρσι τον Ιούνιο του 2022, τώρα έχουμε Σεπτέμβριο. Τα πάνω κάτω ούτως ή άλλως με την πανδημία δεν ήρθαν μόνο σε εσάς, σε όλο τον κόσμο έχουν. Παντού, βεβαίως. Απλά αναφέρομαι συνολικά. Αυτό λοιπόν το κομμάτι της θεομηνίας, δηλαδή των έντονων βροχοπτώσεων, οι οποίες διάλυσαν από άκρη σ' άκρη το Δήμο Χερσονήσου το 2020, ήταν κάτι το οποίο πήγε πολύ πίσω το Δήμο, καθώς οι όποιοι υπάλληλοι μας και οι όποιοι μηχανισμοί, αντί να σχεδιάζουν και να υλοποιούν, να οραματίζονται για το μέλλον, πρακτικά τι κάναμε αυτά τα χρόνια μέχρι και τώρα που μιλάμε, πρακτικά σχεδιάζαμε, κάναμε μελέτες και υλοποιούσαμε πράγματα που είχαν να κάνουν με τις αποκαταστάσεις των πολύ μεγάλων ζημιών. Να ενθυμίσω σε όσους μας ακούν ότι είχαμε πολύ μεγάλες ζημιές που απαιτούσαν αποκαταστάσεις. Στα Μάλια, στη Σταλίδα, στη Χερσόνησο, στο Πισκοπιανό, στο Κουτουλουφάρι, στο λιμάνι Χερσονήσου, στην Ανάληψη και στα Γριανά, στις Γούβες, στις Γούρνες, στο Κοκκίνι. Σε όλη την ενδοχώρα που το 70-80% της αγροτικής οδοποιίας έπαθε πολύ μεγάλες ζημιές, όπως και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των δίκτυων άδρευσης. Δηλαδή, να το πω έτσι στην καθομιλουμένη εδώ της Κρήτης, όποτε φιλούσε ο δρόμος έπαιρνε και ένα δίκτυο άδρευσης μαζί του που έπρεπε να ξαναφτιαχτεί. Αυτά, κυρία Δουλγεράκη, σε ένα αυτοδιοικητικό που μας ακούει αυτή τη στιγμή, γνωρίζει ότι για να φτιαχτούν υποκανονικές συνθήκες θέλουν πολλά χρόνια. Ο Δήμος Χερσονήσου, και γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και υπερήφανος, δηλαδή για την απόδοση της υπηρεσίας μου εννοώ, έκανε τα δύνατα δυνατά. Τα προηγούμενα δύο χρόνια αποκαθιστάθηκαν σχεδόν οι περισσότερες ζημιές και τώρα είναι οι τελευταίες, με αποτέλεσμα όμως τη σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση του δημοτικού έργου. Ο τρίτος παράγοντας που έκανε τη θητεία αυτή πρωτόγνωρη, κυρία Δουλγεράκη, ήταν ένας πολιτικός παράγοντας. Ήταν η απλή αναλογική. Η απλή αναλογική δημιούργησε σημαντικά θέματα και στην καθημερινότητα αλλά και στη δεοντολογία. Τι εννοώ καθημερινότητα? Όταν ένας δήμαρχος έχει τη μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, πάει να πει ότι κάνει εκπτώσεις στο όραμά του, στο πρόγραμμά του και στην παραγωγή δημοτικού έργου, προκειμένου να ισορροπήσει πολιτικά τη στιγμή που το κομμάτι, ένα σημαντικό κομμάτι της αντιπολίτευσης ή μάλλον σύσσωμη αντιπολίτευση σε εμάς, δεν ψήφιζε ποτέ καθ' ολοκληρία κάποιες παρεμβάσεις τις οποίες φέρναμε. Προς Θεού, δεν θέλω να μιλήσω στη Λίβνη για όλα,
Να ενημερώσω ότι το 90% των αποφάσεων στα Δημοτικά Συμβούλια συνήθως είναι ομόφωνες. Αλλά πρόκειται περί διαδικαστικού τύπου αποφάσεις και υποθέσεις, τις οποίες πάντοτε περνούσαν ομόφωνα. Σε σημαντικά όμως τυχαίρια ζητήματα υπήρχε σημαντική αντίδραση, καθώς η αντιπολίτευση έλεγε καταπάγια τακτική της, τη στιγμή που είσαι μειοψηφία, πρέπει να ακούσεις την πλειοψηφία. Αυτό βέβαια είχε συνέπεια στην καθημερινότητα του Δημότη, στην συνεργασία μας με τα τοπικά συμβούλια. Να μην ξεχάσω να πω ότι τα τοπικά συμβούλια την προηγούμενη φορά, η κυρία Δουλγεράκη, ήταν σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο από του Δημάρχου. Άρα τώρα είχαμε την εξής δικαιολογία. Δήμαρχε, το τοπικό συμβούλιο είναι ανεξάρτητο. Δεν έχεις δικαίωμα να μην το ακούσεις, άρα δεν μπορούσαμε να ασκήσουμε τη δημοτική, τη δικιά μας πολιτική, την οποία είχαμε καταγράψει στο πρόγραμμά μας. Αυτό είχε σαν συνέπεια την κακή συνεργασία, κατά περίπτωση βέβαια, όχι πάντα προς Θεού, με πολλά τοπικά συμβούλια, με κάποια τοπικά συμβούλια, τα οποία ακολουθούσαν μια δικιά τους, προσέξτε, αντιπολιτευτική τακτική. Αντιπολιτευτική τακτική. Δηλαδή, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου ενός χωριού, επειδή δεν είχε κατέβει με τον Σέγγου, εν πάση περιπτώσει, στην προκειμένη περίπτωση, θεωρούσε ότι έπρεπε να μην ακούει και να μην συνεργάζεται με τη Δημοτική Αρχή, τουλάχιστον όπως η Δημοτική Αρχή προγραμμάτιζε, για πολιτικούς λόγους. Αυτό δημιούργησε σημαντικά θέματα. Και γι' αυτό ο νομοθέτης τώρα τι κάνει. Όλα τα πολυμελή, τα πενταμελή τοπικά συμβούλια των μεγάλων χωριών τα δίνει στη Δημοτική Αρχή. Δηλαδή δεν εξαρτάται πλέον στα πολυμελή συμβούλια των πέντε μελών το ποιος θα είναι, ποιος θα βγει πρώτος, αλλά ποιος θα είναι δήμαρχος. Άρα λοιπόν ο δήμαρχος λαμβάνει σε αυτά τα τοπικά συμβούλια τα 3/5 των εδρών του τοπικού συμβουλίου και τον πρόεδρο, όποιος βγει πρώτος. Άρα λοιπόν ο νομοθέτης προσπαθεί να επουλώσει πληγές. Η πενταετή, όπως ορθά αναφέρατε, ήταν πολύ δύσκολη. Εκτιμούμε όμως ότι αυτό το έκτρωμα της απλής αναλογικής, το οποίο και στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές έδειξε ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι έτοιμη να συντονιστεί και να συμπορευτεί με αυτού του τύπου τη διαδικασία, δηλαδή την απλή αναλογική. Το ίδιο έγινε λοιπόν και στις δημοτικές. Ή μπορεί να είναι πολύ κουρασμένοι και πολύ απογοητευμένοι, γιατί ο απλός πολίτης μέσα από τη δύσκολη καθημερινότητα, που είναι οι οικονομικές του ανάγκες, είναι η πανδημία όπως αναφέρατε πριν από λίγο, είναι οι περιορισμοί, είναι η απώλεια της εργασίας, είναι τα μειωμένα τα οικονομικά του. Μην ξεχνάτε συνεργασία, μην ξεχνάτε αναστολές και όλα τα υπόλοιπα. Το βλέπει πάρα πολύ απλά σαν μια φυσική συνέχεια της υποβάθμισης του ποιοτικού, του βιωτικού επίπεδου του και τίποτα περισσότερο. Αυτός ο οποίος κοιτάζει είναι ο δήμαρχος, είναι ο περιφερειάρχης, είναι η κεντρική πολιτική εξουσία και τίποτα περισσότερο. Μην το ξεχνάτε όμως αυτό από την άλλη. Έτσι είναι που το λέτε, δεν φέρνω αντίρρηση. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι η νέα δημοτική θητεία τουλάχιστον θα είναι πιο εξορθολογισμένη πολιτικά. Τα τοπικά συμβούλια αυτή τη φορά βρίσκονται κάτω από το ψηφοδέλτιο του δημάρχου. Άρα είναι προποντινά εξαρτώμενα. Άρα θα έχετε τη δυνατότητα να ελιχθείτε καλύτερα, θέλετε να πείτε, βάσει της αλλαγής. Βεβαίως, ειδικά στα μεγάλα τοπικά, που στο Δήμο Χερσονήσου, τοπικά μεγάλα όπως είναι των Μαλίων, του Λιμένα Χερσονήσου, της Χερσονήσου, των Γουβών, της Ελιάς, της Ανοπόλεως, αντιπροσωπεύουν περίπου το 60-70% του πληθυσμού του Δήμου. Αυτό σημαίνει μια καλύτερη συνεργασία, ένα καλύτερο συντονισμό, με αποτέλεσμα την παραγωγή έργου. Υπάρχουν τοπικά συμβούλια, πρόεδροι τοπικών συμβουλίων, που αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε παραμονές των εκλογών, δεν έχουν μπει ακόμα στο γραφείο μου. Είμαι δήμαρχος Χερσονήσου και υπάρχουν πρόεδροι τοπικών συμβουλίων που στο γραφείο μου, στις γούνες, δεν έχουν έρθει ακόμα. Αυτό δείχνει την έλλειψη βούλησης, συνεργασίας από δυστυχώς υπαρκτούς μεν συναδέλφους, λίγους αλλά υπαρκτούς. Αυτό σημαίνει κακή παραγωγή έργου, καθώς υπάρχουν πρόεδροι οι οποίοι ήταν πλήρως αφανείς ή δεν παρήγαγαν το έργο που έπρεπε, οι οποίοι όμως επληρώνονται από την πολιτεία για την ιδιότητά τους αυτή. Ωραία. Εγώ κρατώ αυτό που λέτε. Θα είμαστε πιο ευέλικτοι ως δημοτική αρχή με τις θέσεις που μας δίνει ο νόμος. Κύριε Δουλγεράκη, συγχωρέστε με στο διοκόπτο. Ναι. Με τη διαδικασία αυτή δεν απάντησα στο βασικό ερώτημά σας. Το γιατί πάλι δήμαρχος, υποψήφιος, έτσι δεν είναι? Μου το κάνατε πριν από λίγο. Να ολοκληρώσω λοιπόν. Πάλι δήμαρχος για ποιο λόγο? Ο Δήμος Χερσονήσου, ο τόπος που μεγάλωσα, που αγαπώ, είναι ένας τόπος με πολύ μεγάλες δυνατότητες. Παράξαμε, και είμαι περήφανος γι' αυτό, όσο περισσότερο έργο μπορούσαμε, μπήκανε σημαντικά και κομβικά έργα υποδομής στα Σκαριά, οικονομοτεχνική μελέτη για την ανάπλαση του λιμένου των Μαλίων,
Μελέτη έχει ξεκινήσει, ήδη βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης με 1,5 εκατομμύριο για την ανάπλαση της κερσαίας ζώνης του λιμένα Χερσονήσου. 8 εκατομμύρια δεσμευμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης για την υλοποίηση αυτού του έργου. Ξεκίνημα αναβάθμισης πλήρους και διπλασιασμού του σφαίρισσος εικονάτος όλων των βιολογικών καθαρισμών. Υπογραφή το αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς βρίσκαμε στη διαδικασία υπογραφής με τον ανάδοχο για το εργοστάσιο μηχανικής διαλογής κομποστοποίησης. Πλήρη αναβάθμιση του οδικού δικτύου, του αγροτικού οδικού δικτύου. Πάνω από 3 με 4 εκατομμύρια χρήματα για την αναβάθμιση του δικτύου άδρευσης όλου του Δήμου Χερσονήσου και μάλιστα χρηματοδότηση 2,2 εξ αυτών είναι χρηματοδότηση για την εισαγωγή συστημάτων τηλεμετρίας, ελέγχου και τηλεοειδοποίηση. Σημαντική αναβάθμιση όλων αυτών των δικτύων. Τι κάναμε λοιπόν? Έχουμε ξεκινήσει σημαντικά έργα υποδομής στο Δήμο Χερσονήσου και επιθυμούμε, παρά τις δύσκολες συνθήκες που περάσαμε, την ευκαιρία από το Δημότη μας, γιατί είναι πολύ δύσκολο αυτά τα πράγματα να τελεσφορήσουν, αδύνατο είναι, δεν είναι δύσκολο, σε μία τετραετία, να προχωρήσουμε και να βάλουμε στεράγιες υλοποίησης πολύ σημαντικά έργα υποδομής, τα οποία έχουμε σχεδιάσει ως τωρινή Δημοτική Αρχή. Mm. Αυτός είναι ο λόγος που σαν ομάδα, σαν Δημοτική Αρχή, ξανακαταθέτουμε και εγώ προσωπικά ως Δήμαρχος την πρότασή μας για να εκτεθεί, να υπολογιστεί και να εφηλεχθεί εφόσον αυτό το κάνει ο Δημότης μας. Λοιπόν, δύο κουβέντες παραπάνω αν έχετε την καλοσύνη και στο σύντομο χρόνο που μας απομένει. Επιθυμούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Αναφέρατε το τι χαράχτηκε, το τι δρομολογήθηκε τα προηγούμενα χρόνια μέσα σε όλες αυτές τις αντίξουες συνθήκες τις οποίες έχετε κάνει εκτενή αναφορά. Ποιος είναι ο στόχος μπροστά? Ο στόχος είναι εξαιρετικά απλός και σαφέστατος. Η βελτίωση των συνθήκων στο Δήμο Χερσονήσου που θα τον καταστήσουμε ένα ανθρώπινο για να διαβιούμε εδώ Δήμο, αλλά και ένα αξιοζήλευτο και ένα αξιαγάπητο προορισμό για τον επισκέπτη. Μπορεί. Ο Δήμος Χερσονήσου. Βεβαίως μπορεί. Απλά θέλει σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες δεν έχουν γίνει στο παρελθόν. Δεν είναι τυχαίο, κυρία Βουλγεράκη, να αναφέρω ένα παράδειγμα ότι εδώ και 30 χρόνια δεν έχει ουσιαστικά διανυχθεί κανένας δρόμος του σχεδίου πόλεως στο λιμένα Χερσονήσου. Διανύχθηκε φέτος η οδός Καστρίου, είναι παράλληλη της Αγίας Παρασκευής, προκειμένου να συνδράμει χωροταξικά στην υλοποίηση της νέας μελέτης που θα γίνει το επόμενο διάστημα ανάπλαση της κερσαίας ζώνης. Πολλά σημαντικά έργα δεν έχουν γίνει. Το Δήμος Χερσονήσου λοιπόν είναι ένας πολύ όμορφος προορισμός, έχει μια φανταστική ενδοχώρα από την Γερά και το Κράσι μέχρι τα Ιτάνια, το Καλό Χωριό, το Χαρασό, το Βορίτσιο, τη Γαλήφα, τη Γάλιπε, το καινούργιο χωριό. Που στο καινούργιο χωριό και στη Γάλλη είχαμε αυτές τις μέρες τα τριγοπατήματα στα μινωικά πατητήρια της περιοχής, τα οποία αποτελούν ένα πόλο έλξης ιστορικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. Ο Δήμος Χερσονήσου λοιπόν βρίσκει ιστορίας και πολιτισμού. Είναι ένας πανέμορφος προορισμός. Είναι ο τόπος που θέλουμε να ζήσουμε. Κάνουμε λοιπόν τα δύνατα δυνατά για να βοηθήσουμε και την ανάπτυξή του, αλλά και την ευημερία του. Να λύσουμε προβλήματα, να μην ξεχάσω να πω, γιατί δεν πρέπει να τα αποφύγω, ότι το κυκλοφοριακό πρόβλημα στο λιμάνι της Χερσονήσου είναι κομβικής σημασίας για την ποιότητα ζωής και κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. Φέτος λοιπόν για πρώτη φορά στα χρονικά στην οδό Αγίου Γεωργίου που πηγαίνει προς τα λιμανάκια που είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα και κυκλοφοριακό αλλά και ασφάλειας απαγορεύτηκαν όλα τα μεγάλα οχήματα. Αυτό αποτελεί, αν θέλετε, πιλωτική εφαρμογή της σκέψης μας για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Τα επόμενα χρόνια, την επόμενη πενταετία, το στοίχημα είναι ένα. Η ανάπλαση πλήρως της Ελευθερίου Βενιζέλου μεγαλώνοντας τα πεζοδρόμια της και η μείωση ή δυνατόν, εν πάση περιπτώσει, απάλληψη πλήρως εισαγωγής, εισδοχής μέσα στην πόλη των μεγάλων οχημάτων. Θα υπάρχουν δύο hub, αν θέλετε, ανατολικά και δυτικά πάρκινγκ, τα οποία θα μπορούν τα μεγάλα οχήματα, τα λεωφορεία να παρκάρουν και μέσα στην πόλη θα μπαίνουν μικρότερα οχήματα. Πόλεις όπως είναι, ας μην αναφέρω ονομαστικά, πόλεις ευρωπαϊκές, οι οποίες είναι ιστορικού ή μεσαιωνικού χαρακτήρος και δεν επιτρέπουν τα μεγάλα οχήματα και τουρισμό έχουν και επισκεψιμότητα και τα πάντα. Απλά έχουν εφαρμόσει ένα άλλο πρόγραμμα και όχι αυτό το πρόγραμμα το κυκλοφοριακό που επιτρέπει στους πάντες να μπαίνουν παντού ό,τι ώρα θέλουν. Mm-hmm. Θα υπάρξει εφαρμογή νέου κανονισμού τροφοδοσίας, ούτως ώστε μέχρι τις 10 ή τις 11 η ώρα όλα τα καταστήματα να έχουν μεθοδιαστεί και πέραν αυτού θα απαγορεύεται οποιαδήποτε διέλευση μεγάλου οχήματος κατά τη διάρκεια της μέρας. Μένω για να σας καλημερίσω, να σας αποχαιρετήσω σε αυτές τις δύο τελευταίες αναφορές
ότι ο στόχος σας για τα επόμενα χρόνια είναι η βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης κατοίκων και επισκεπτών, ανθρώπινος δήμος, λειτουργικός δήμος για όλους. Αυτό, κύριε Σέγκο, κρατάω. Ακριβώς είναι. Πετύχαμε μια πολύ καλύτερη καθημερινότητα αυτή την τετραετία. Η λάμπα δεν αλλάζεται στους δύο μήνες, αλλάζεται εντός ολίγων ημερών. Το ίδιο έχει να κάνει και την αποκατάσταση ζημιών, που έχει να κάνει με την οδοποιία, την άδραση κλπ. Μια πολύ καλύτερη καθοριότητα από το παρελθόν, πολύ καλύτερη όμως. Με όποιες αβελτηρίες υπάρχουν, να υπενθυμίσω ότι φέτος είχαμε ακόμα περισσότερο. Μα αυτό είναι και το αυτονόητο, οι όποιες δυσλειτουργίες να επιλύονται εντός της ημέρας. Ακριβώς, οι όποιες δυσλειτουργίες που αφορούν το πετύχαμε αυτό, έχουμε μειώσει πάρα πολύ τους χρόνους. Εσωτερικά, αυτό είναι το ζητούμενο. Ακριβώς. Μειώσαμε πολύ τους χρόνους αντιμετώπισης θεμάτων καθημερινότητας. Σχεδιάζουμε για το μέλλον και αυτή η πενταετία είναι πενταετία υλοποίησης σημαντικών δράσεων για το Δήμο μας. Νομίζω ότι οι δημότες σας άκουσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κρατάω τις παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα, κύριε Σέγκο. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους.